Μεγάλη είναι η ποίηση, κυρίες και κύριοι, και σε όλα τα νοσοκομεία της Δυτικής Ελλάδας, όπως θα μας πει ο Νίκος Γιαπρακάς. Και αυτό, Λίνα, αποτυπώνεται και στις νοσηλίες της Μονάδας Δυτικής Θεραπείας, όπου, όπως έχουμε πει εδώ και αρκετές ημέρες, είναι δύσκολο το να βρει κάποιος κρεβάτι. Και για το λόγο αυτό, μάλιστα, ανοίγουν 6 νέες κλίνες ΜΕΘ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των Ιωαννίνων, προκειμένου, εφόσον χρειαστεί, να μεταφερθούν και εκεί ασθενείς από την Πάτρα. Αυτό δείχνει και την πίεση την οποία δέχεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας, παρά τις σταθεροποιητικές τάσεις τις οποίες έχουμε το τελευταίο διάστημα. Παραμένουν όμως σε υψηλό επίπεδο οι νοσηλίες. Να σου πω ότι βλέπουμε ότι υπάρχει ιδιαίτερη πίεση και μια ανησυχία από την αύξηση των κρουσμάτων και στο νομό Ηλίας. Είχαμε χτες αριθμό ρεκόρ 51 κρούσματα και εκεί οι δύο κλινικές COVID στο νοσοκομείο Ηλίας είναι γεμάτες. 16 και 17 ασθενείς σε κάθε από τις δύο κλινικές που υπάρχουν στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Ενώ τέλος, να σου πω ότι είχαμε και δύο θανάτους στην περιοχή της Ηλίας. Πρόκειται για έναν άνδρα 41 ετών και έναν 58χρονο και οι δύο έπασχαν από COVID. Τέλος, να σου πω ότι είχαμε και μια διαμαρτυρία, μια συμβολική διαμαρτυρία από τους καταστηματάρχες εστίασης στην Πάτρα, οι οποίοι έκαναν τη δική τους κατάληψη, κάλεσε Αγίου Νικολάου, εκεί που τις προηγούμενες ημέρες βλέπαμε να υπάρχει συνωστισμός από νέους ανθρώπους, διαμαρτυρόμενοι με αυτόν τον τρόπο για το κλείσιμο της εστίασης.